Στρατηγέ μου, καλημέρα. Κώστα μου, καλημέρα, να είσαι καλά. Δεν κάναμε κάτι το παραπάνω. Πολύ τυχίες να πούμε και να μην του λείπει ποτέ. Πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που λες με το χαμόγελο. Αυτός ήταν ο σκοπός, ήταν, για. Μάχη μου. Αυτός ήταν πως σπάσαμε όλες τις έδρες δεξιά-αριστερά. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Με την καλή έννοια στο λέω αυτό. Είχαμε τα μεγαλύτερα σκορ με τον Ολυμπιακό. Να τα ακούνε οι καινούργοι. Τα σέρα συγχρία χρόνια πως ήταν εκείνο. Ναι, ναι, 6-1 νομίζω, 6-1. Ναι, 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 τότε στη βροχή. Ναι, στη βροχή. Έβαλε και αρρωγή και μαντζούνια μέσα. Εσύ, μου επιτρέψεις τον ελληνικό, έτσι. Μου επιτρέψεις τον ελληνικό. Καλά σε παρολογίζει, παιδί μου. Εντάξει, Μάκη μου. Εγώ δεν ξέρω στο πληθυντικό, με κατάλαβες. Ακριβώς, έτσι. Τέχνα, η ομάδα καλά θα πάει. Αυτό, θα κερδίσει στο άνετο να ξέρουν κάτι. Στο άνετο, και αυτό είπα και τα σκόρ εγώ τώρα. Για να την πάρουν χαμπάρι ο κόσμος, γιατί τελευταία παπ δεν πηγαίναμε το κάτι λιγούργια ακούς. Εγώ ξέρω ότι έπρεπε να τον έχουν εκεί έξω. Κάτι παγκώνεται, έξω τον κάτι Μάκη. Έτσι πως λεγόταν αυτοί όλοι εκεί, τους βάζανε και στις Σουήτες, τους κάνανε και τα πέρανε και τα σκόρ είχε μάθει. Δηλαδή Μάκη είναι εγώ. Εγώ ξέρω ότι... Ναι, κερκόπορτα. Έτσι ακριβώς ήταν. Κωνσταντινούπολη. Κωνσταντινούπολη δεν έπαιζε. Κάποιος από μέσα άνοιξε την πόρτα. Κάποιος. Και μετά, θα σου πούμε, μετά τον Μπουρινό, όπως και ο Μπουρινός, δηλαδή μεγάλος ο ενόχος, 23 χρόνια ακούσα σε καγκουχίες, μέσα με πολλές έδρες και το να τ' άλλο, και ήρθε εκείνος ο αλήτης ο Βουλκάν. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα λιώσουν τα κόκαλά του που έσπασε την παράδοση. Ναι. Και εμένα με είχε στο 7ο να τα ακούσουν όλοι. Ήταν έσπανοι παρά, μη είχαν, όλα ήταν προκαλώ. Μάκη μου, έγινε άλλο κοστί, υπάρχει περίπτωση. Κερδίσει. Ναι, άνετα να στην βαθμολογία. Χώρια αυτούς τους δικαστικούς, αυτά πόσα που βάζουν οι δικηγόρους, ναι, κάνουν παραμύθια στα παραμύθια. Αλλά και ο ΠΑΟΚ αστυνομικό έχει κάνει, έχει δέσει, έχει βάλει και αυτό να τον Παλτάκο. Ναι. Γιατί αυτό να τον Παλτάκο εγώ το γνωρίζω. Ήτανε το παιδί του Ματζαβελάκη αυτός. Χρόνια, Δεν υπάρχει. Μάκη μου, με όλη μου την, μόνο τον αυτολίτη, δεν επέλεξες να γυρίσεις στην Τούμπα, στα πανηγύρια, στις φιέστες, στα γλέντια, που θα είχες κάθε δικαίωμα. Εντάξει, πέρα, με την υγεία μου, ίσον, εντάξει, θα μπορούσες. Το ανέφερες αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, Μουλινός, Σαββίδης και Παντελάκης ήταν οι νεκροθάφτες του ΠΑΟΚ ήτανε. Όλοι είναι να πούμε σαραδίκια. Ο Μάκης να πούμε επειδή ήταν καλός άνθρωπος και τον φωνάζω πολλά. Είχα δηλαδή κάτι από ο Έλληνας, όχι Ρώσο, το λένε από όλο, δεν το ξέρω εγώ τίποτα. Έξι. Και έγινα καλά. Τώρα χτύπησες την πόρτα του, είπες ξέρω εγώ, να πούμε ξέρω εγώ. Αφήνια ο Άγιος Θεός είχε καταγύρισε πάλι. Με λέει άντε τράπα κάτω ρε, εσύ ξέρω εγώ, κατάλαβες. Μάκη μου, γυρίζεις την Τούμπα λοιπόν. Σε εποχή εκεί αγώνων. Γεννήθηκα εγώ βασικά, ρε, ακούς. Εκεί. Εγώ στην Τούμπα δηλαδή γεννήθηκα. Γίνησε αυτός ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Από το μηδέν πάσαμε την παράδοση με τον Άρη που ήταν μια νεότερη. 10 χρόνια μας κερδούσε ο Άρης. Να χάδωση να πούμε. Μετά πήγαμε κάτω, πήραμε. Αλλά είχαμε και ένα μεγάλο αρχηγό που λεγόταν ο Γιώργος ο Μεγάλος ο Κούδας. Κατάλαβες. Ναι. Δεν έχει βγάλει ανθρωπότητα. Άμα ήταν αυτό στη θέση του. Τεράστιος. Και εγώ θα ήταν σε καμιά Γιουβέντους. Πως αράβησε καμιά, μίλαμε, κατάλαβες, για τέτοιο υλικό μιλάμε. Έτσι, έτσι. Αυτός ο ΠΑΟΚ πόσο αδικήθηκε και πόσα πρωταθλήματα παραπάνω θα έπρεπε να έχει. Να δεν είχαμε ηγέτες, δεν είχαμε πρόεδρους, ήταν ενιστικοί, βρωμούσανε τα χνότα τους, δεν κόστα. Ναι. Βρωμούσανε τα χνότα τους, ο Μάκης θα λέγει, αυτό θέλανε να τον πάρουνε και φυλάκι. Και αυτά έβλεπα όλα εγώ. Με κατάλαβες και κάτι άλλο. Εγώ δόξα τω Θεώ να πούμε και φράγκα περάσανε από το μαγκαζί και έτσι δεν ήμουν κανένας μυστικός, με κατάλαβες. Να με κόψουνε τη λαλιά, με κατάλαβες. Άσε, ξέρουν αυτοί ποιους πλησιάζουν. Ναι. Γι' αυτό ήταν αυτό το πράγμα όλο, κατάλαβες. Ναι. Εμείς άμα είχα δει το Σαββίδι, άκου να δεις πως είναι η ζωή, ρε Κώστα. Άμα έχει ο ΠΑΟΚ το Σαββίδι εκείνη την εποχή που σε λέω ότι ο Κούδας άπαιζε στην Μπαρτσελώνα. Ο Τερζανίδης άπαιζε να πούμε στην Γιουβέντους, ο Σαράβης εκεί τον Ατάλο με κατά. Μιλάμε δηλαδή κάθε καλά. Ήταν η λεγόμενη μεγάλη, άρα ήταν αδικημένη οικονομικός. Ναι, ναι. Τώρα, ναι. Τώρα όμως τα πράγματα, υπάρχει αυτός ο άνθρωπος εκεί. Τώρα υπάρχει ο ηγέτης, είτε από
Ήρθε από εκεί που ήρθε, με κατάλαβες. Έτσι. Ο Ιβάνος Σαββίδης, γιατί έγινε και τέτοιο, πώς να σου δώσω να καταλάβεις. Εκτός αυτά που προσφέρει και καλά, μέχρι να αναλάβει, ήταν όλοι οι ρουφιάνοι εκεί, εγώ τι θα τους πω. Όλα τα κέρματα τα τρώγανε, ρε παιδί μου, και κάνα 5-10 πιάνανε να πούμε από κάτω στις ίδες μου, ποιος θα τον έτσι, ο αλλιώς το δίνανε και καψώνα καμιά πορτοκαλάδα και δουλεύανε μια χαρά. Ήρθε αυτός να πούμε, τους ανέλαβε όλα και τον ατάλλο και καθά και τον έκανε τον πάχο υγιέστατο, με κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι. Μάκη μου, γυρίζεις την, λοιπόν στο σπίτι σου την Κυριακή. Γυρίζω όπως το... Μετά από 28 χρόνια, με την Παρή ήταν τελευταία έχει φορά, έτσι. Χρόνια πολλά, έχει, ναι, έχει πολλά χρόνια, γιατί θέλω με πικράνανε αυτά. Τους βάζανε πάνω στις σουίτες και τους άιζανε να πούμε, με κατάλαβες. Οι ναι, σερβιτόροι ναι. Ερχόταν από εκεί που ερχότανε. Και ήτανε τα μάσουλα, ήτανε δοσμένα, ήτανε. Εκείνα που σε λέω, μετά την περίπτωση του Βουνού, ο Γούμενος, ξέρω εγώ, αυτοί όλοι οι 12ετία που ήτανε αυτοί εκεί όλοι που με κατάλαβες, με τη σειρά. Με κατάλαβες. Περάσανε αυτά ευτυχώς, αλλά δεν τα ξεχνάμε. Περάσανε, κοίταξε, καλά, τίποτα δεν μείνει στον κόσμο έτσι. Να μην ξεφτυλιστούν, γιατί οι τρεις έχουν πεθάνει όλοι αυτοί. Έτσι θα μείνουν αυτοί, εκεί δεν θα λιώσουν τα κούκαλά τους, με κατάλαβες. Ναι. Να μην ξέρω να δω μια υγιέστατη ομάδα, να είναι καλά ο άνθρωπος, γιατί σε τι άλλοι να πούμε, ξέρω εγώ, που είναι οικονομικά και έροχος και βράχος. Τον είδε και το Μάκη την είδε χωρίς να με ξέρει εμένα και τον Ατάλλο. Αυτό βοήθησε πολύ ο κόσμος, ακούς. Ναι, ξέρω. Να είναι καλά. Ξέρω. Ναι, και ανέλαβε αυτός χωρίς να με ξέρει, δε, ας το πούμε, τίποτα να πούμε. Ήμουνα εκεί σε ένα πρώτο νοσοκομείο, με πήρε από εκεί να πούμε. Με έβαλε να πούμε σε ένα άλλο να πούμε, με καλούς γιατρούς και έγινα καλά, περδίκη. Θέλω να σου πω, Μάκη μου, ότι και εχθές που είπα το πρωί εδώ ότι θα γυρίσεις στο ναό την Κυριακή και σήμερα μηνύματα από κάθε άκρη της γης. Καλά, το ξέρω. Να σου πω. Ο Γιάννης ο Κισκίνης μου είπε πριν ο Στάθης, έρχεται από την Αμερική, λοιπόν, άλλαξε τη θέση του για να έρθει να σε προλάβει, να σε δει, παλιά θύρα 4, πάρα πολλοί κόσμος από παντού. Πολύ αγάπη ο κόσμος. Τα χρόνια ήταν, άκουσε να σου δώσω να καταλάβεις, ήταν πολλά και πολύ καλά και δοξασμένα. Με κατάλαβες, δεν έτρωγε εκείνος ο κόσμος, να σου πω και κάτι, είχε ένα πλεονέκτημα που δεν έτρωγε μπλα μπλα με τίποτα. Έτσι. Και ό,τι κοιτάκανε τότε, να ξέρεις κάτι, γιατί δεν είχαμε εκείνο τον πάγο να το διηγήσουν, με κατάλαβες. Ας το πούμε με την καλή εννοία, τον έσπρωχνε τα ελληνικά ο κόσμος, δεν κατάλαβες. Έτσι. Ο κόσμος, αυτό. Άμα είχαμε εμείς ο Σαββίδης, θα παίζαμε με Μίλα και Γιουβέντους και Μπαρσελόνες και Ρεάλ και τον Ατάλλο. Και τώρα δεν μπορείς να πούμε να... Δεν μπορεί, προσπαθεί ο ΠΑΟΚ να περάσει στο Champions League, προσπαθεί. Και παίζει με τον Άγιεξ. Βρίσκεται κάτι και δεν μπορεί να περάσει. Να σε φέρω ένα παράδειγμα, μάλλον σε αυτό το πράγμα που σε λέω για τον Άγιαξ. Ναι. Εκείνα τα παλιά τα χρόνια ήταν η μεγαλύτερη ομάδα, άκουσε Κώστα για να την ξέρεις και εσύ, η μεγαλύτερη ομάδα που εμφανίστηκε σε όλη την ανθρωπότητα λεγόταν η Άγιαξ. Με αρχηγό το μεγάλο του Κρόιφ. Με διπλανούς ο Νέσκιες, ο Κρόλ και ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά δεν έκανε. Και τι έγινε όμως εκεί, μόλις τελείωσε αυτή η σεζόν που την έπαιξε και ο Πάγκο να πούμε και την ομάδα, όταν τελείωσε δεν ήταν αυτοί οι Ιλιάδες, πήγαν όλοι, πήρανε ας το πούμε το μπουρνούζι τους όλοι και λοιπόν και πήγαν από, σε κάποια ομάδα δηλαδή. Ναι, μεταγραφές, διαλύσανε. Ναι, μεταγραφές, έτσι καλή Ολλανδή, να ξέρεις κάτι, ό,τι και να βγάλουνε, το δίνουνε. Το πουλάνε, βέβαια. Αυτό είναι η λογική του. Τι θα του απαντήσεις, τι θα του απαντήσεις. Αφού εμείς το βγάλαμε, το πι, αλφα, όμικρο και κάπα έχουν ιστορία παλακή μαλάκια.
Να σε κατώνει, Κώστα. Βιασατό, αυτά που σε λέω τα βγάλω 80 χρόνια. Και τα παλαμάκια και όλα, έτσι, όλα είναι... Τι παλαμάκια, όλο καλά με τον Πάο, δηλαδή. Κάνα να σε πω και κάτι, πρωτού κλείσουμε, ναι. Να σε πω και κάτι τελευταίο. Οι Αθηναίοι ξέρεις πως θέλουν να τον έχουν τον Πάο. Τους πείραξε εκείνη η επαναστατική που έκανε φιλοσοφία. Ο Πάο Πόνος, ναι, εκείνα τα χρόνια τα παλιά. Θέλανε να σε βλέπουν, α, και συνεχίζεται τώρα με Σαββίδη. Κομπάρσο θέλουν. Θέλουν να σε βλέπουν. Ναι. Κομπάρσο το θέλουν τον ΠΑΟΚ. Τεταρτοπέμπτο. Κακομύρι. Κακομύρι. Έτσι. Κακομύρι. Θέλουν να το βλέπουν τον ΠΑΟΚ έξω από κάποια εκκλησία με ένα ακορντεόν και μαύρα γυαλιά να ζητιανεύει. Με κατά έτσι το θέλουν οι Αθηναίοι τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Έτσι σου λέει και τώρα μόλις τα βουλγαράκια ας το πούμε. Και τότε και τώρα που σηκώσανε σημαία αρχινήσανε να διακόπτουν εμάς, εκείνος ο Όσκαρ που του λεγότανε, ο ηθοποιός που έκανε τον Παγκάπη. Ναι, και έτσι οι άλλοι πήρανε το πρωτάθλημα, φύγανε τώρα να πω, α, και κάτι άλλο ρε Κώστα. Ναι. Εδώ αύριο πάω κατεβαίνει με τέσσερις εισαγγελείς κατεβαίνει. Και κάτω σε παρασιάκι που όχι είναι η Μπούκα. Η Μπούκα, ρε, δεν έχει η Μπούκα. Βεβαίως. Χαλασμένες σε πόρτες και τέτοια και το πούλμαν 200 μέτρα. Το αφήσανε, το αφήσανε να πούμε μακριά. Στα πετράλο να το νατάλο και πηγαίνανε έτσι. Μετά πόδια. Έτσι. Κατάλαβες έτσι. Τώρα τι σε λέω. Και εδώ τα 300 αστυνομικοί εδώ, 500 αστυνομικοί. Εδώ λέω 500 αστυνομικούς και υποβρύχια και ελικόπτερα. Ναι, μα έτσι είναι, γεια. Τι να πω, τι να πω. Μάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να μην σε κουράσω άλλο. Σε περιμένουμε. Σε περιμένουμε. Ένα τελευταίο. Ναι. Ένα τελευταίο θέλω να πω. Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Όχι, θέλεις. Όχι, ένα τελευταίο δηλαδή προς τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Να είναι ευχαριστημένοι όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ που ήρθε αυτός ο μεγάλος ηγέτης που τον κάνανε και Ρώσο και έτσι και κρατάει τα ενία του ΠΑΟΚ. Με κατάλαβες. Και τους πήγε κόντρα και τους έχει ξεφτυλί. Τους έχει ξεφτυλίσει κάτω όλη η Αθήνα. Και κάνανε να πούμε. Αλλά μεταξύ τους αυτή τη. Κατάλαβες τώρα τι σου λέω. Όλο το, όλη την ιστορία, ναι. Το παραμύθι. Ναι, όλα. Ναι. Δεν μασάμε, δεν μασάμε. ΠΑΟΚ είμαστε. ΠΑΟΚ αφού. Σε λέω την Κυριακή θα είμαστε πάλι πρώτοι. Θα είμαστε. Έτσι. Με λίγη προσοχή το παίρνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ακριβώς, ακριβώς. Το τέταρτο που έπρεπε να πάρει και πήρε 1,5. Σωστά. Το τέταρτο έπρεπε να πάρει το κολλητό για 5 φορά σε μιλαυτά. Πριν αυτά τα τελευταία 4 χρόνια. 4 έπρεπε να έχει πάρει. Ένα με τον ξυλοδαρμό που κάνανε στον Πλατανιά. Πλατανιά, την ήπια βία. Το δεύτερο να πούμε που μα το κλέψανε να πούμε οι απατεώνες. Με τη Σερπαντίνα. Το τρίτο που το πήραμε πέρσι τον Τάπλου, το Αϊτή, το με κατάλαβε. Έτσι. Και πάμε να φέτος θα ήταν το τέταρτο. Έτσι ακριβώς. Στρατηγέ μου. Και πάλι περήφανος όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ, γιατί ακόμη θα δει πολλά πράγματα. Πού να τα φανταζόμασταν εμείς. Μπορεί να μένει ο ΠΑΟΚ να έχει σύνει την ομαδάρα τη μεγάλη τα παλιά τα χρόνια, αλλά δεν είχε ηγέτη, δεν είχε. Τώρα έχει το λαό, δεν έχει και τον ηγέτη. Κοίταξε, καράβι, άκου να σου πω κάτι κοντά. Καράβι χωρίς καπετάνιο δεν μπορείς να περάσεις να πούμε τον Ατλαντικό ωκεανό. Σωστό. Με κατάλαβες, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ένα καράβι που πρέπει να το περάσει τον Ατλαντικό ωκεανό. Τεράστιο. Εντάξει Κώστα, χάρηκα πολύ. Μάκη μου, να είσαι γερός, δυνατός, χαιρόμαστε και συγκινούμαστε που δεν σε δούμε στον ΠΑΟΚ. Καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Κι εγώ, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, γεια χαρά. Γεια σου, στρατηγέ μου, γεια.